Καλησπέρα σας. Η ιστορία του νεότερου λαϊκού μας τραγουδιού, που είναι γνωστό και σαν ρεμπέτικο, χωρίζεται σε τρεις περιόδους. Στην πρώτη, που καλύπτει τη δεκαετία 1922-32, επικρατεί το σμυρναϊκό στυλ με ούτια, σαντούρι, βιολιά και τραγουδίστριες σαν την Ρόζα Σκενάζη, την Ρίτα Μπατζή, τη Μαρίκα την Πολίτισσα. Στη δεύτερη περίοδο, τα ούτια δίνουν τη θέση τους στο μπουζούκι και τον μπαγλαμά και το μπουζούκι το ρεμπέτικο αποκτά το αυστηρό του στυλ, τόσο λιτό, τόσο ανθρώπινο, τόσο αληθινό. Στην τρίτη και τελευταία περίοδο, που η αρχή της τοποθετείται γύρω στο 1940, κυριαρχεί η μορφή του Βασίλη Τσιτσάνη. Και στο πάλκο ανεβαίνει η μεγάλη τραγουδίστρια όλων σχεδόν των μεγάλων ρεμπέτικων τραγουδιών, η Σωτηρία Μπέλου. Κάνουμε αυτό τον πρόλογο γιατί αυτό το χειμώνα υπάρχει ένα εξαιρετικό γεγονός για όσους αγαπούν το αληθινό λαϊκό τραγούδι. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, ο Βασίλης Τσιτσάνης και η Σωτηρία Μπέλου εμφανίζονται ξανά μαζί. Ευκαιρία για τους πιο παλιούς να ξαναζήσουν μια ξέχαστη εποχή και για τους νεότερους να γνωρίσουν καλύτερα ένα από τα ωραιότερα κεφάλαια της νεότερης μουσικής μας ιστορίας. Αλλά ελάτε να ξεφυλίσουμε ένα φωτογραφικό λεύκομα. Αυτός είναι ο Βασίλης Τσιτσάνης το 1936 στο Βόλο. Εδώ βλέπουμε τον Βασίλη Τσιτσάνη σε φωτογραφία του 41 στη Θεσσαλονίκη. Ο Βασίλης Τσιτσάνης, η Σωτηρία Μπέλου και άλλη μουσική στο Ροσινιόλ το 1948. Άλλη μια φωτογραφία του 48 που δείχνει τον Βασίλη Τσιτσάνη και τη Μαρή Κανίνη. Η Σωτηρία Μπέλου και ο Μάρκος Μαυακάρης. Ο Βασίλης Τσιτσάνης με τον Γιάννη Παπαϊωάννου πριν από 20 τόσα χρόνια. Ο Βασίλης Τσιτσάνης με την Άννα Χρυσάφη. Και εδώ με τον Μάνο Χατζηδάκη. Και η Σωτηρία Μπέλου, ο Βασίλης Τσιτσάνης και η τραγουδίστρια Ζωή Νάχη. Να και ένα αυτόγραφο του Τσιτσάνη με τους στίχους της Συνεφιασμένης Κυριακής, του τραγουδιού που ήμνησαν σκηνοθέτες και ποιητές, ζωγράφοι και μουσικοί και που πρωτοτραγούδησε η Σωτηρία Μπέλου μαζί με τον πρόδρομο Τσαουσάκη. Τον Βασίλη Τσιτσάνη τον έχουν ονομάσει θεόφιλο της λαϊκής μας μουσικής, συγκρίνοντάς τον με τον μεγάλο λαϊκό ζωγράφο, τον έχουν αποκαλέσει μεγαλοφύη λαϊκό συνθέτη, οι πνευματικοί άνθρωποι του έχουν δείξει απέραντη αγάπη και σεβασμό και το πλατή κοινό τον έχει αγκαλιάσει με πλατιά αγάπη. 35 ολόκληρα χρόνια η επιτυχία δεν έχει εγκαταλείψει τον Βασίλη Τσιτσάνη και είναι σίγουρο πως και οι επόμενες γενιές θα τραγουδούν τα τραγούδια του όπως συμβαίνει πάντα με τις αληθινές, τις μεγάλες δημιουργίες. Το σημειώνω αυτό γιατί χρειάστηκε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να πείσω τον Βασίλη Τσιτσάνη να έρθει εδώ. Παρά τη μεγάλη επιτυχία, ο Τσιτσάνης παραμένει σεμνός και δεν του αρέσει να μιλά για τον Τσιτσάνη. Τελικά τον έπεισα και είμαι πάρα πολύ ευτυχής που σας τον παρουσιάζω. Καλώς όρισες, Βασίλη. Καλώς και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στην εκπομπή. Η ιστορία σου είναι λίγο πολύ γνωστή. Έχουν γραφτεί σελίδες και σελίδες. Ξέρουμε ότι γεννήθηκε στα Τρίκαλα, εκεί μεγάλωσες. Πες μου, υπήρχε λαϊκό τραγούδι τότε στα Τρίκαλα, ακουγόταν ρεμπέτικο? Πάντα υπήρχαν κάτι λαϊκοί δίσκοι, αλλά ούτε θυμάμαι τι είδος τραγούδια. Εσύ πάντως δεν είχες έρθει σε επαφή με το... Δεν είχα έρθει σε επαφή, διότι είχα τις γυμνασιακές μου σπουδές τότε. Ναι. Και παράλληλα έφτιανα τραγούδια, μάθαινα βιολί πρώτα-πρώτα. Α, από βιολί ξεκίνησα. Από βιολί ξεκίνησα, μετά είχα κληρονομήσει τη μαντόλα του πατέρα μου. Την είχα κάνει μπουζούκι. Και από τη μαντόλα προχωρήσαμε. Και από τότε έγραφα τραγούδια. Δηλαδή τραγούδια έγραφα από ηλικία 14 ετών. Από τόσο νωρίς. Το 1937 έρθει στην Αθήνα και από εδώ περίπου ξεκινάει η επαγγελματική σου διαδρομή. Είχα περιπέτειες στην Αθήνα το 1937, ξαναγύρισα πίσω, προσπαθούσα να βρω κάτι καλό να μπορώ να εξακολουθήσω τίποτα σπουδές. Τέλος πάντων, ο υπηούσος ήταν σκληρός τότε. Σε βοήθησε τελικά, κανείς το ξεκίνημά σου? Τελικά δεν με βοήθησε κανείς. Τελικά οι εταιρείες μάθανε ότι έχω τραγούδια πολλά κλπ. Από στόμα σε στόμα. Ότι παίζω μπουζούκι καλό κλπ. Και άρχισα τα πρώτα μου τραγούδια από το 38, 37 με 38. Είναι τραγούδια που το 38 έχουν... δε μετά
πήγα στρατιώτης και από τότε γράφω όλα τα σοξέ μου, όλα τα τραγούδια με τις επιτυχίες. Συνολικά τα τραγούδια σου θα πρέπει να ξεπερνούν τα 1000. Δεν ξέρω πόσα είναι, μπορεί να είναι και μια μέτρητα. Δεν μετράνε τα τραγούδια, μετράνε οι επιτυχίες. Οι επιτυχίες είναι πάρα πολλές, ναι. Τα τραγούδια σου έχουν τραγουδήσει όλες τις μικρές και τις μεγάλες στιγμές του ανθρώπου. Τον έρωτα, το χωρισμό, το θάνατο, τη μάνα. Πώς γεννήθηκαν τα μεγάλα σου τραγούδια? Να σας πω, Γιώργο μου, τα μεγάλα τραγούδια ούτε και εγώ ξέρω πώς γεννήθηκαν. Ένα παράδειγμα ξέρω όμως να σας πω, ότι εγώ είχα τέτοια φλόγα όταν έκανα τα τραγούδια και τέτοια μέρα και τέτοιο γκαϊμό που όταν τελείωνα ένα τραγούδι, μετά έβαζα με το μυαλό μου ότι μαζί με μένα τραγουδάει και όλος ο κόσμος. Και όπως τελικά πραγματικά γίνονται. Έδωνα ευχές από μέσα μου να τα αγκαλιάσω ο κόσμος τα τραγούδια όλα. Είχα δηλαδή καημό μεγάλο να κάνω επιτυχία, είχα δίψα μεγάλη. Και το πέτυχες. Μάλιστα, ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό. Και για τη Συνεπιασμένη Κυριακή ειδικά την έχουν ονομάσει Πανελλήνιο ύμνο. Έχουν πει ζωγράφοι, θα ήθελαν να είχαν ζωγραφίσει μια Συνεπιασμένη Κυριακή. Ο κόσμος την τραγούδισε και την τραγουδάει. Πιστεύεις ότι είναι το πιο αντιπροσωπευτικό σου τραγούδι? Να σας πω, εφόσον ο κόσμος το ψήφισε, έτσι θα πιστεύω και εγώ ότι έτσι. Βασίλη, αυτός είναι ο πιστός σου σύντροφος χρόνια και χρόνια. Θα ήθελες να τον πάρεις στα χέρια σου και να μας θυμίσεις κάποια από τα τραγούδια σου? Ευχαρίστω. Τι θέλετε να σου πω? Εγώ θα σου ζητούσα να μας πεις το «Απ' τη μάνα μου διωγμένος». Είναι τραγούδι, νομίζω, της εποχής γύρω στο 50. Το «Απ' τη μάνα μου διωγμένος» το έγραψα το γύρω 50-51. Ναι. Μαζί μας είναι και ο κιθαριστής Γιάννης Δέδες, ο οποίος θα συνοδεύσει τον Βασίλη Τσιτσάνη στο τραγούδι του. Νομίζω πως είναι συνεργάτης παλιός. Είναι συνεργάτης μου, από τους καλύτερους και ο κιθαρωτός μου στους δίσκους. Χρόνια και χρόνια. Χρόνια. Λοιπόν. Και θα είναι και ο ισόβιος κιθαρίστης. Λοιπόν, Βασίλης Τσιτσάνης, Γιάννης Δέδες. Βασίλη, σε πάρα πολλά τραγούδια σου αναφέρεις τον Τσιτσάνη. Γιατί το κάνεις αυτό, από ματαιοδοξία? Όχι, δεν ζω εκτός πραγματικότητας, ούτε ανεφευθυνών για να είμαι ματαιόδοξος. Αυτό το κάνω απλούστα για να ζωντανεύω πιο πολύ, να ζωντανέψω πιο πολύ την αγάπη του κοινού προς εμένα. Ναι, να έρθει πιο κοντά στον κόσμο και ο κόσμος σε σένα. Ναι.
Δεν μου λες, από τα... στο κοινό που σε παρακολουθεί στα κέντρα υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη μερίδα νέων. Πώς το εξηγείς ότι τα νέα αυτά παιδιά έρχονται κοντά σου όχι μόνο για να γνωρίσουν τον μεγάλο συνθέτη, τον μεγάλο εκπρόσωπο του λαϊκού τραγουδιού, αλλά πίσω από σένα να ανακαλύψουν και τις ρίζες της μουσικής μας παραδόσεως? Αυτοί οι νέοι το τραγούδι το άκουσαν από τους συνομιλίκους μου. Από τους πατεράδες. Το αγάπησαν και αυτοί όπως οι πατεράδες τους και αυτοί το ερευνούν, το αγαπούν και το ψάχνουν σήμερα να βρουν. Είσαι λοιπόν η συνέχεια μιας παραδόσεως. Και το αγαπούν. Όταν μιλάμε για το έργο ενός καλλιτέχνη, συνήθως προσπαθούμε να ανακαλύψουμε αν έχει επηρεαστεί από άλλους. Εσύ έχεις επηρεαστεί από βυζαντινή μουσική, ας πούμε, ή από τη δημοτική, ή από άλλα. Δεν έχω ούτε από τη δημοτική επηρεαστεί ούτε από τη βυζαντινή. Εγώ είχα έναν κόσμο μουσικό δικό μου, ξεχωριστό. Δεν έχω επηρεαστεί από ξένες μουσικές. Θα ήθελες να μας ξαναγήσεις για λίγο ακόμη σε αυτό το δικό σου μουσικό κόσμο με το σκαλοπάτι. Το σκαλοπάτι σου θα κάνω για κρεβάτι. Τραγούδι του 1952. 20 χρόνια κάτι. Πάλι ο Γιάννης Δέδες, συνοδεύει το Βασίλη Τσιτσάνη. Βασίλη, οι νεότεροι δεν γνώρισαν το ρεμπέτικο της δεκαετίας του 40, φυσικά και το πιο πριν, και τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 50. Πες μου, τα κέντρα τότε πώς ήταν? Σήμερα έχουμε την εικόνα των κοσμικών κέντρων, με τα πολλά φώτα, με τις φωτεινές επιγραφές. Τα κέντρα σχεδόν ήταν αθόρυβα τότε. Σε σύγκριση με τα ηλεκτρονικά τα σημερινά, ήταν μικρά τα κέντρα. Χωρίς ηλεκτρικούς συνεισφυτές. Φτωχικά, χωρίς συνεισφυτές. Όπως και το μπουζούκι που κρατάς στα χέρια. Φωτεινές επιγραφές. Ναι. Και το άκουγαν έτσι με ησυχία ο κόσμος. Ούτε καν μικρόφωνα. Δεν είχαμε ούτε μικρόφωνα. Τα όργανα μιας ορχήστρας τότε ήταν? Τα όργανα ήταν κιθάρα, μπουζούκια είχαμε, μπαγαλαμάδες είχαμε και κανένα πιάνο. Δεν είχαμε ούτε κοντραμπάσο, ούτε τζαζ. Ναι. Βασίλη, θα σε παρακαλέσω μαζί με τον Γιάννη Δέδε να μας θυμίσεις εκείνο το θαυμάσιο νέο μινόρε. Παραμένει. Το σόλο. Το σόλο. Έχετε την καλοσύνη. Ευχαριστώ.
Βασίλη, θα ήθελα να μου πεις εκείνη την εποχή ένας καλλιτέχνης του ρεμπέτικου πόσα κέρδιζε. Α, μία και είκοσι. Μία και είκοσι. Δηλαδή οι δουλειές του ήταν να φάνει στο κέντρο. Εμείς έκανα τέσσερις δουλειές την ημέρα. Σε δύο θέατρα πήγαινα με τη σχορημένη τη Μαρικανίνου. Ναι. Σε δύο θέατρα πηγαίναμε, γραμμοφωνούσα και ξένα και δικά μου τραγούδια να τα φτιάχνω με το μυαλό μου. Ναι. Να πηδεύουμε όλη τη νύχτα και να πιάνω δουλειά η ώρα 9 και να τελειώνω μία στην καρέκλα καθιστός και να κερδίζω 4 εκατοστάρικα. Όλα αυτά ήταν με 4-5 δουλειές μαζεμένες. Δεν μου λες τα κέντρα εκείνη την εποχή τι ώρα άρχισαν. Αρχίσαν την ώρα. Τώρα οι βεντέτες βγαίνουν μία, μία μισή. Τώρα οι βεντέτες βγαίνουν. Εσείς τότε τι ώρα αρχίζετε το πρόγραμμα. Αρχίζαμε 9 η ώρα. 9 η ώρα και μπορούσε βέβαια να συνεχιστεί όσο κρατούσε το κέντρο. Γι' αυτό και ο κόσμος που έρχεται αργά σήμερα έρχεται λίγο πολύ στο τσακίρι κέφι, λίγο ναι. Πιωμένος, λίγο αυτά και όλο και φασαρία κάνει. Όλο και φαντάζομαι αυτό ήταν ο λόγος που η μουσική είναι τόσο δυνατή στα λαϊκά κέντρα. Ναι, για να καλύπτει το θόρυβο. Για να καλύπτει το θόρυβο σε μεγάλα κέντρα. Έχουμε για κανένα σπάσιμο από εκεί. Βασίλη, κάτι ακόμη από τα παλιά και ξέχαστα. Τι θέλει να μα θυμίσει. Θέλετε να σας πω λίγο το σακάκι, το πάλι σε το σακάκι μου, ναι. και το παλιόσπιτο. Στο παλιόσπιτο είναι τούτο που χωρίζει. Εντάξει. Τι έδωσε. Σε τούτο το παλιόσπιτο τούτο το ρημάδι θάψαμε την αγάπη μας ένα Σάββατο βράδυ στο παλιό σπίτι τούτο χωρίσαμε βραδιά την τελευταία που μιλήσαμε. Μέσα στην ερήμη αυλή κατά απ' τα παραθύρια μάγισσες και γύφτισσες να στήσουμε τσαντήρια στο παλιό σπίτι ετούτο που χωρίσαμε και με δάκρυα ποτάμια το φωτίσαμε.
Βασίλη, από τους δίσκους έχουμε ακούσει τη Μαρία Κανίνου, δεν την έχουμε δει η νεότερη να τραγουδάει. Πες μας πώς ήταν πάνω στο πάλκο. Η Μαρία Κανίνου ήταν από τις πιο μεγάλες εργάτρες που πέρασαν στην ιστορία του λαϊκού τραγουδιού. Για τη Σωτηρία Μπέλου, και αυτή δεν... πέρασε στην ιστορία του λαϊκού. Ήταν μια πολύ μεγάλη καλλιτέχνη. Για τη Σωτηρία Μπέλου δεν σε ρωτάω, γιατί αυτήν έχουμε την χαρά να τη βλέπουμε, να την ακούμε, να ακούμε το τραγούδι που βγαίνει μέσα από την καρδιά. Η Σωτηρία Μπέλου την ανακάλυψα τυχαίω ένα βράδυ σε μια ταβέρνα που πήγα να φάω και εκεί ψελοτραγουδούσαμε. Συντροφιά. Η παρέα δική μου και η συντροφιά και η συντροφιά τη Σωτηρία. Μου έκανε εντύπωση και την άλλη την ημέρα. Δώσαμε ένα ραντεβού, την άκουσα και ήταν πραγματικά μια μεγάλη φωνή. Δικαιώθηκες γιατί είναι μεγάλη τραγουδίστρια. Μια μεγάλη φωνή και σαν να ήταν γεννημένη τραγουδίστρια. Λοιπόν, Βασίλη, σου έχω μια έκπληξη. Η Σωτηρία Μπέλου είναι εδώ πέρα, απόψε. Γεια σου, Σωτηρία. Καλή Σωτηρία. Πού είστε. Εσύ είναι που κάνεις. Καλά. Σωτηρία, είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά που θα σας δούμε μαζί φέτος το χειμώνα. Μπέλου Τσιτσάνης. Ευχαριστώ. Νομίζω πως μεγάλες μέρες θα ξαναζωντανέψουν και για τους παλιούς και για τους νεότερους. Νομίζω πως η πρώτη γυναίκα που ανέβηκε στο πάλκο. Ναι, μεταπολεμικός εγώ. Ποια εποχή βγήκε στο τραγούδι? 46. Και όπως μας είπε ήδη ο Βασίλης Τσιτσάνης, ναι, ήταν εκείνος που σε ανακάλυψε. Μάλιστα. Σωτηρία, θα ήθελα να σε παρακαλέσω, αφού είσαι εδώ πέρα, να μας τραγουδήσεις ένα τραγούδι του Τσιτσάνη. Νομίζω πως έχεις πει πάρα πολλά τραγούδια του. Αρκετά τραγούδια έχω πει και ήταν όλα σου ξέρω. Πες μας ένα. Ποιο θα ήθελες να πει? Πάντα περιπλανόμενος. Πάντα περιπλανόμενος. Τραγούδι του 1950 και αυτό και της εποχής. 48-49 ναι. Της εποχής. Ξεκινάμε. Έχω χρόνια για να σε.